Tony, a Tony, él nace. Και χαλβά. Χαλβαδάκια μου. Η σημερινή έκπληξη που μας περίμενε στη βίλα ήταν καταπληκτική. Με μία λέξη. Παστίτσιο θες, μουσακά θες, γαλακτομπούρεκο που το είχα λυμπιστεί το γαλακτομπούρεκο. Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ έλεγα αχ να είχαμε ένα κομμάτι γαλακτομπούρεκο, ότι είχα στην Κριστίνα το έλεγα συνέχεια. Μέσα λίγο γρήγορα να πάρω κάτι πράγματα για την άλλη ομάδα. Έτοιμα είναι εδώ. Θα πάρετε μία σαλάτα. Έλα, έλα. Το ένα για αυτού του κεμπάπ. Επίσης θα σας σερβίρω κάποια κομμάτια παστίτσιο μουσακά. Και θα πάρετε και μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο. Τέλεια! Και μία μπρατζόλα. Νομίζω το σημερινό έπαθλο ήταν ό,τι καλύτερο και πόσο μάλλον που το μοιραστήκαμε και την ομάδα των Οκεάνων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντώνη. Καλή συνέχεια. Μάνος αγαπάμε. Γεια σου Ολύμπιε. Να πάτε καλά, να περάσετε καλά. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που πήραν και τα παιδιά φαγητό, η ομάδα του Ωκεανού, γιατί είναι πάρα πολύ ο καιρός που έχουμε να γευτούμε ελληνική γεύση και θεωρώ ότι θα μπουστάρει και την ψυχολογία τους που πήραν στην παραλία, οπότε χαίρομαι πολύ. Η σαλάτα τη θέλετε ατομικά ή θέλετε να σας τη βάλω στη μέση, αλλά ελληνικά, με ψωμί, στη μέση. Αλλά εδώ, στη μέση εδώ. Θα σας τη φτιάξω εδώ και από εκεί και πέρα. Ναι, είναι γνήσια, φέτε ελληνική. Αυτό. Να σας είχε καλά ο Θεός κύριε Αντώνη. Και εσάς παιδιά. Εντάξει, Ελλάδα. Παιδιά Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Ελλάδα στις Φιλιππίνες. Γιατί Ελλάδα στις Φιλιππίνες. Ότι θα έχει ελληνικό φαγητό, δεν το περιμέναμε. Πόσο μάλλον όταν πας και κάθεσαι σε ένα τραπέζι και βλέπεις χωριάτικη σαλάτα. Εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Χωριάτικη σαλάτα, φέτα πολύ, κρεμμύδι, ελιές, ντομάτα, πιπεριά. Αχ, κύριε Αντώνη που έχετε και το όνομα του αδελφού μου, θα τρελαθώ. Κύριε Αντώνη, εμένα δεν έχετε κανένα στο όνομα, αλλά σας υπάρχει. Να είστε καλά, παιδιά. Όπως κρεμμύδι, παιδιά, σκοτώνει κρεμμύδι. Ναι, και τρελή, κάμπαρελιά, τυρί. Δεν θέλω να τελειώσει η απόψινή βραδιά. Θέλω να τρώω όλο το βράδυ ψωμάκι, μουσακά, παστίτσιο, φέτα, φέτα. Ναι, νομίζω τα λέει όλα αυτό εδώ το πρόσωπο. Χαρά. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Όχι απλά να το ευχαριστηθήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κρατήσετε λίγο χώρο στο στομάχι σας για τα αγγλικά. Εμένα με την Έμιλη θα μου επιτρέψετε να σας αφήσουμε με την ησυχία σας. Να απολαύσετε το γλυκό σας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας, να είστε καλά, γεροί. Μακάρι να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εύχομαι. Έμιλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και γρήγορα στην Ελλάδα να δείτε τα παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Νομίζω ήταν το καλύτερο μακράν δώρο που θα μπορούσε να μας κάνει. Τι που καμισάκι να βάλω σήμερα. Από ό,τι βλέπετε είναι... Ένα θαύμα. Ήρθε κάποιος κύριος ο οποίος μαγειρεύει, Έλληνας βέβαια, ο οποίος ζει εδώ, από τον Πειραιά. Έχει μαγειρέψει αυτά που βλέπετε. Και φυσικά μας κεράσανε και εμάς αυτό που βλέπετε. Wow. Ο κ. Αντώνης. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο του αρχηγού. Πες το! Πες
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσοι συνετέλεσαν αυτό το υπέροχο δείγμα. Τον κύριο Αντώνη. Που είναι πολύ παραπάνω από ό,τι θέλουμε. Με το παραπάνω δηλαδή. Και από εκεί πέρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα λέμε σε λίγο. Πάμε. Σήμερα έφαγα πραγματικά το ξέρω φαγητό που έχω γευτεί τον τελευταίο μήνα που είμαι εδώ. Επιτέλους, τα χαρεί η μαμά μου που με βλέπει να τρώω κάτι διαφορετικό. Εσύ γιατί έφυγες έτσι? Τι να σε φυγά, το πω. Νόμιζα θα κάτσεις. Πού, τι λέτε ρε, θα κάνω τι, να κάνω πως χαμογελάω, δεν μπορώ. Δηλαδή, καλό. Μάνο, ευχαριστούμε. Μου κάνουν πλάκα και δεν μπορώ να γελάσω, τι να κάνω μάλλον. Αυτή την επιλογή της ομάδας μου δεν νομίζω ένα λογικό άτομο να τη δεχόταν νορμάλ. Σου δημιουργεί μια στεναχώρια, μια κακά συναισθήματα. Κυρίως απογοήτευση. Και δεν ξέρω, ήμουν λίγο σε απόγνωση, γιατί ήταν ξαφνικό το όλο το αυτό που έπεσε στο κεφάλι μου. Γιατί ρε. Τι κάτι ρε για την οπλία. Γιατί πάνω από τη λογική υπάρχει λίγο το συνέστημα. Εμένα με πειράζει. Δηλαδή όταν είμαι κολλημένος με κάτι και δεν γουστάρω, ίσως δεν γουστάρω να αφήνω την ομάδα μου, δεν γουστάρω να με πετάει κανείς έξω. Τι να κάνω. Υπάρχει μια λέξη που έχω στο μυαλό μου που θέλω να χρησιμοποιήσω. Δεν στέκει στον αέρα. Άρα θα το πω λίγο